σας ακούμε. Καλησπέρα, δεν έχω βέβαια ήχο. Τι να πω, αυτή τη στιγμή όπως διαφαίνεται το αποτέλεσμα τουλάχιστον από αυτά τα στοιχεία που έχουμε εμείς από τους δικούς μας αντιπροσώπους, είναι ένα ποσοστό το οποίο υπερβαίνει το 60%. Μιλάμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια επιβεβαίωση και του απολογισμού μας αλλά και του σχεδιασμού μας για το Δήμο Πλατανιά και μάλιστα στο σύνολο των δημοτικών ενωτήτων και μάλιστα και στο σύνολο και των τοπικών κοινοτήτων. Δηλαδή είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι περίπου το ίδιο σε όλο το εύρος του Δήμου μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας επιβεβαιώνει με αυτό το οποίο κάναμε και όλη την προσπάθεια που είχαμε κάνει το προηγούμενο διάστημα, αλλά σε όλους μας επιφορτίζει και με μια πολύ μεγάλη ευθύνη για το επόμενο διάστημα, προκειμένου να συνεχίσουμε όλα αυτά τα οποία είχαμε δρομολογήσει και βέβαια την επόμενη μέρα, σε ό,τι αφορά και το ισχυρό κομμάτι της αποκατάστασης και της επαναστάσεως της ενδοχώρας μετά τις καταστροφές. Είναι ένα πολύ μεγάλο το ευχαριστώ που πρέπει να απευθύνω και στην ομάδα μου, τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, τους παλιούς και τους νέους, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα, με ανθρώπους οι οποίοι ήταν όχι απλώς αξιόλογοι, αλλά μαχητές, θα έλεγα, για τα προβλήματα, η οποία μέσα σε πολύ μικρό διάστημα, μόλις ενός μήνα προεκλογικής εκστρατείας, μπορέσαμε και συνθέσαμε πράγματα και τα περάσαμε στον κόσμο, μέσα από καθημερινές επαναλαμβάνουμενες περιοδίες προκειμένου και οι νέοι να γνωρίσουν το Δήμο μας και να έχουν ήδη μια εικόνα, εμείς και εγώ προσωπικά τα γνωρίζαμε φυσικά. Και βέβαια την επόμενη μέρα το στοίχημά μας είναι, που φυσικά θα είμαστε η Δημοτική Αρχή για το σύνολο των Δημοτών του Δήμου Πλατανιά, να μπορέσουμε να κάνουμε το Δήμο μας ακόμα καλύτερο, να τον πάμε ακόμα πιο ψηλά και να μπορούμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερο στους δημότες μας. Θα πρέπει να βελτιώσουμε κι εμείς πράγματα τα οποία μέχρι σήμερα τα έχουμε συντεταγμένα και να αναδιορθώσουμε κάποια πράγματα. Γνωρίζουμε εκεί που υπάρχουν τα προβλήματα και νομίζω ότι συντεταγμένα θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε όλα αυτά που έχουμε κάνει, σε όλα αυτά που έχουμε σχεδιάσει για την επόμενη μέρα στο Δήμο μας. Πριν από λίγο είπατε ότι λεφτά για την προεκλογική εκστρατεία δεν υπήρχαν, αλλά λεφτά για έργα υπάρχουν. Σωστά, ήταν ένα λογοπαίγνιο που ήταν απόλυτα ειλικρινές. Εμείς κάναμε μια προεκλογική εκστρατεία μόλις ενός μήνα με πάρα πολλούς εδώ συνεργάτες και φίλους, οι οποίοι βάλανε πλάτη κυριολεκτικά, κάνανε το 24ωρο να γίνει 48ωρο, να μπορέσουμε να φτιάξουμε το μήνυμά μας και να το γράψουμε το μήνυμά μας, το λέω σχηματικά, και να φτάσει σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε αγρότη, επαγγελματία, επιχειρηματία, προκειμένου να γνωρίζει τι είναι αυτό το οποίο μας κρίνει και να γνωρίζει τι είναι αυτό που θέλουμε την επόμενη μέρα μας. Όντως, νομίζω έχουμε αποδείξει ότι λεφτά για τα έργα όταν ψάχνεις και όταν είσαι σε θέση να δημιουργήσεις προϋποθέσεις υπάρχουν. Σε ό,τι αφορά την εκστρατεία μας, ήταν νομίζω πάρα πολύ λιτή, όπως και το εκλογικό μας κέντρο. Αλλά το μεγάλο μας ατού ήταν οι άνθρωποι μας. Οι άνθρωποι μας στο συνδυασμό, στα τοπικά συμβούλια, στα πενταμελή, στα μονομελή και πάνω απ' όλα οι δημότες μας. Τι άλλο έπαιξε ρόλο ώστε να πάρετε αυτό το ποσοστό εκτός από τους άνθρωπους? Το πιο σημαντικό, να ξέρετε, είναι οι άνθρωποι. Είναι και οι συνεργάτες και οι δημότες και όλοι αυτοί οι οποίοι νομίζω ξέρανε, γνωρίζανε και αυτό το έργο που έχουμε κάνει, το βλέπανε, και αυτό με τις καταστροφές που ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για τον τόπο και ήταν ότι εμείς είμαστε εκεί παρόντες και κάναμε τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να τα απεξερχόμαστε σε συνθήκες οι οποίες δεν είχαν ξαναεμφανιστεί κοντά για 500 χρόνια ως έτος αναφοράς. Και συγχρόνως φάνηκε και ότι από τον τρόπο με τον οποίο εμείς διεκδικούσαμε την επόμενη μέρα του Δήμου, είχαμε και το σχέδιο και τη διεκδικητικότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα. Βέβαια είναι μια μέρα που σήμερα λείπει από εδώ ανάμεσά μας ο Κώστας ο Κατσουλιάκης, ένας άνθρωπος που θα ήταν σήμερα σίγουρα μαζί μας, γιατί αυτός ήταν ο ρόλος του και η αγάπη του των ανθρώπων του χωριού του σε αυτόν και αυτού στην αυτοδιοίκηση. Και νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα παρακαταθήκης για όλους εμάς που αγαπάμε την αυτοδιοίκηση, να θα αγαπάμε και το μήνυμα που άφησε πίσω το Κώστας. Λευτέρη, Μαρίνα. Μαρίνα, Λευτέρη, νομίζω μας κάλυψε ο Δήμαρχος. Δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσετε κάτι. Κύριε Δήμαρχε, με ρωτούν οι συνάδελφοι, θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου στους αντιδημάρχους, θα γίνει στο άμεσο μέλλον, στον αντιδημάρχο? Καταρχήν πρέπει να δούμε τη νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο αναλαμβάνει την 1η Ιανουαρίου του 2019. Πρώτα θα δούμε τη νέα σύνθεση και μετά θα κάνουμε το σχεδιασμό μας.